Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε και άλλη μια μέρα στο καθημερινό μας ραντεβού εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Τζόνα Χριστοφόρου και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί για να συζητήσουμε πολλά θέματα από την Ελλάδα και φυσικά από το εξωτερικό. Πρώτο θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα δεν είναι άλλο παρά ένα από τα πρωτοσέλιδα του Ζούγκλα.gr και αφορά στο νέο σοκ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα πιο αναλυτικά και πιο σταθερά. Ένα σχέδιο λοιπόν μαζικής αναβάθμισης παλαιών κτηρίων προωθούν οι Βρυξέλλες, γεγονός που για τους Ευρωπαίους πολίτες συνεπάγεται την επιβολή νέων χαρατσιών, τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Το θέμα θα τεθεί επιτάπητο στο Ευρωκοινοβούλιο το προσεχές διάστημα και θα αφορά σε εκατομμύρια πολίτες της Γυραιάς Ηπείρου. Μεταξύ άλλων, οι ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων θα αναγκαστούν να προβούν σε εργασίες ενεργειακής αποκατάστασης για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την υγεία και την ασφάλεια των ενίκων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να παράσχει κίνητρα θεσμοθετημένα για τη διενέργεια των εν λόγω εργασιών, για τις οποίες οι πολίτες θα πληρώσουν χιλιάδες ευρώ από την τσέπη τους. Σύμφωνα με την ημερησία, οι ιδιοκτήτες στην Ελλάδα δεν είναι αρνητικοί στις προτάσεις για τις αναβαθμίσεις, ωστόσο ζητούν να προβλεθούν οικονομικά κίνητρα, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε νέες επιβαρύνσεις. Όσον αφορά τη χώρα μας, οι νέες ρυθμίσεις που προωθούνται θα αφορούν συνολικά σε 4 εκατομμύρια κτίρια που έχουν χτιστεί πριν από το 1985 και κατατάσσονται σε χαμηλές βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης. Την περασμένη Πέμπτη, η Πομιδά διεξήγαγε ημερίδα για την ακίνητη περιουσία, κατά την οποία οι υποψήφοι ευρωβουλευτές θα ενημερώθηκαν για τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις που αφορούν στην αναβάθμιση των κτηρίων. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων κατήγγειλαν ότι οι αλλαγές αυτές επί της ουσίας προωθούνται από λομπίστες επαγγελματίες της οικοδομής που εισηγούνται παράλογες προτάσεις και πιέζουν τις Βρυξέλλες να λάβουν μέτρα για τη λεγόμενη βαθιά ανακαίνιση. Βάσει της ατζέντας, ορισμένες από τις προτάσεις που τέθηκαν επιτάπητος είναι οι εξής. Πρώτον, επανέρχεται η οδηγία όχι μόνο για την ανακατασκευή, αλλά και για την αντικατάσταση όλων των παλαιών ανελκυστήριων στα κτίρια. Η εφαρμογή του μέτρου συνεπάγεται επιβάρυνση 5 με 10.000 ευρώ για τους ιδιοκτήτες. Δεύτερον, προτείνεται η αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων του νερού στα κτίρια. Δηλαδή, να αντικατασταθούν χιλιάδες μέτρα σωλήνων που είναι παγιοί, με το κόστος να επιβαρύνει τις πλάτες των ιδιοκτητών. Τρίτον, υπάρχει η πρόταση για το λεγόμενο water performance, δηλαδή για το πώς διαχειρίζονται το νερό οι ιδιοκτήτες. Προτείνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος για τον αριθμό και την ποιότητα των βρυσών, την ύπαρξη συστημάτων ανακύκλωσης του νερού, ειδικών φίλτρων κτλ. Τέταρτον, η διενέργεια σειράς εργασιών όπως ξύλωμα αμιάντου, αντικατάσταση μονωτικών υλικών, οι οποίες στο μέλλον θα γίνουν υποχρεωτικές. Πέμπτον, η βιομηχανία καλωδιών προωθεί στις Βρυξέλλες οδηγία για το scrapping, δηλαδή το ξύλωμα όλων των καλωδιών, διακοπτών και ηλεκτρολογικών πινάκων από τα παλιά κτίρια και την αντικατάστασή τους. Έκτον, εισήγηση για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, η οποία προβλέπει να κατασκευάζονται μπάρες, ράμπες ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα που θα εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες από τις νέες ρυθμίσεις για τις οποίες πιέζουν τις Βρυξέλλες μεγάλες εταιρείες και μη. Όμως το καλό είναι ότι πρέπει να αντικατασταθούν κάποια ηλεκτρολογικά υλικά, οι σωληνώσεις, να δημιουργηθούν μπάρες ή ράμπες τα οποία βοηθάνε και διευκολύνουν φυσικά την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις πολυκατοικίες. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο όχι μόνο στα κτίρια αλλά και στα πεζοδρόμια. Το θέμα είναι αυτό να αρχίσει να γίνεται συστηματικά και όχι μια και έξω, ώστε οι ιδιοκτήτες να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερη ή πιο αργή επιβάρυνση. Γιατί την επιβάρυνση θα την έχουν έτσι κι αλλιώς, εάν ψηφιστεί αυτό το μέτρο, είτε δεν ψηφιστεί, γιατί κάποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τον ανθρωπισμό μας πάνω απ' όλα. Πού να σας πάω τώρα? Θα σας πάω σε μία απάτη εκατομμυρίων. Συγκλονίζουν λοιπόν κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι στο παρελθόν έπεσαν στα δίχτυα φυλακισμένων παρακαλώ του Ηλία Ξημεράκη και της Κυριακής Κάλφα, οι οποίοι επικαλούμενοι μία δήθεν τεράστια περιουσία είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Πρόκειται για το διαβόητο ζευγάρι που ισχυριζόμενο πως έχει μια σχολάζουσα κληρονομιά ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, υφύπαρξε από τα θύματα του συνολικά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.
Εμείς τώρα θα πάμε να δούμε κάποια αποσπάσματα από την εκπομπή «Κίτρινος τύπος» με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, αλλά και φυσικά κάποιες από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έπεσαν θύματα του ζευγαριού. Τώρα, εσείς πώς πέσατε στα... Εγώ με βιοτέχνη έχω κατάστημα στον Άγιο Στέφανο, κουφό με τα αλουμίνια και τέτοια. Πήγα στο μαγαζί που παραγγείλαν κάποια ρολά εκεί πέρα, πήγα, τα βάλα 2007. Τα έβαλα, πόσο κάνω, τόσα παρτά. Τι ωραίοι πελάτες είναι αυτοί. Συνεπείς. Χαθήκανε εκτοτε. Αυτός ήρθε όμως. Αυτοί μάλλον πρέπει να ήταν στον Κορυδαλό. Το 2010 ήρθαν και ανοίξαν το κομμωτήριο αυτό που έδειχνε εκεί πέρα που νοικιάζεται. Ανοίξαν ένα μεγάλο, τεράστιο κομμωτήριο με 20-25 κορίτσια μέσα. Με ξαναβρήκαν, λέει, θέλουμε ένα υπόστιγο, ξέρω, μπροστά στην είσοδο για να μην βρέχεται ο κόσμος όταν έρχεται. Πάει ο γιος μου, τα φτιάχνει, έχω δύο γιους, πήγαν, το φτιάξανε, γυρίζανε, μου λέει, μπαμπά. Αυτή είναι από τις Σέρες, μου λέει, πατριώτησα, εγώ με τις Σέρες. Σοβαρά, λέω, πάνε τη γνωρίσω, πάω και αγκαλές, φιλιά, πατρίδα, ξέρω εγώ, να άρχισε να πίνουμε κανένα καφέ, να τρώμε, να κάνουμε. Μα εντάξει, εγώ με χείρο δεν είχα παρέα εκείνο το καιρό, ήμουν μόνο μου, λέω, βρήκα και παρέα. Αυτή την αξί άρχισε και έμπαινε στο σπίτι. Άρχισε τα παιδιά δώρα, έλα το βράδυ να φάμε, έλα να πιούμε καφέ. Καμιά φορά όταν αργούσα μάκι μου έλεγε, έπαιρνε τηλέφωνο ο κύριος, αυτός ο βλάκας εκεί πέρα, ο κριτικός. Είναι κανείς κριτικός από εδώ. Να το πω τι ώρα είναι. Όλα ρε μαλάκα, άμα δεν έρθει δεν μου βάζει αυτή να φάω. Λέει και καλά, εγώ είμαι το σημαίο πρόσωπο. Ήταν σε καθημερινή βάση, κάθε μέρα είμαστε μαζί. Και όταν με καλούσαν το σπίτι και φάει και κάνει, εγώ δεν μπορώ να φάω πολύ. Και μετά μου έδινε και τα τάπερ για τα παιδιά μου. Τέλος πάντων, δημιουργεί ένα κλίμα. Οικειότητα. Μπες μέσα στο σπίτι, όχι μόνο οικειότητα, μα και ή τα δίνεις η μάνα σου τα λεφτά ή σε αυτήν. Στη μάνα σου μπορεί να σκεφτείς γιατί τα δίνω εκεί, τα δίνεις έτσι τα λεφτά. Μπαίνεις με ένα σπίτι, πάντα νοικιάζανε βίλες με ζωνέτες στα βόρεια προάστια. Δηλαδή, τώρα πριν φύγουν για Θεσσαλονίκη, που τους πήρε ο κόσμος σαν μπάριζα, είχαν τέσσερα σπίτια νοικιασμένα. Λουτράκι, Εκάλη, αυτό που έδειξε εδώ, πώς του λέγανε εκεί κοντά στο Λοβέρδο ήταν, Κρυονέρι και ένα στο Καμπαδί το οποίο το έχουν και είναι κρυσφύγητο. Δηλαδή, είναι κάποιος που είναι φυγαδευμένος έξω. Αυτοί μένουν μέσα. Μένουν μέσα. Ποιος μένει τώρα, αυτοί είναι στον Κορυδαλό. Αυτό στον Κορυδαλό και αυτοί είναι κάπου εκεί στη Θήβα. Μένει η κόρη του μόνο μέσα. Εκεί παίζεται ένα μυστήριο πράγμα. Δηλαδή το πήραν, έφτιαχτο το. Είναι καμιά δεκαριά στρέμματα χωράφι. Το πήραν μεσοφτιαγμένο, το φτιάξαν, φτιάξαν πισίνες, κάνανε εκκλησίες μέσα. Έδωσε και το όνομα του γιού της στο προκομμένο. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω το παιδί να μην το μελετάμε. Και κάτι παίζεται εκεί μέσα τώρα. Ναι, αλλά οι αφελείς ήσταν εσείς που τους εμπιστευόσατε μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Έτσι, κοίτανε, εγώ με το που πήγα, λέω το γιο μου, μόλις μου πήγαινε από την πατρίδα μας και ξέρω εγώ, πήγαινε εκεί και λέω καλά τέτοια εποχή ο κόσμος τα κλείνει, 2010 τα μαγαζιά, αυτοί ανοίγουν τέτοιο μαγαζί. Λέει, η γυναίκα του λέει έχει πολλά λεφτά. Δηλαδή το διαδίδουν ότι έχουν πολλά λεφτά. Δεν είναι μόνο αυτά που είπες προηγουμένως, την περιουσία της Ελληνοεβραίας που πήγανε να φάνε, τα 25 δις. Σου λέει έχω τέσσερις μεζονίδες στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη. Έχω χωράφια στις Σέρες, έχω χωράφια στη Δράμα. Έχω ένα, πώς μου το λέει, στα Περγαδίκια. Ένα οικόπεδο μου λέει 20 στρέμματα. Το θες, μου λέει, πάρ' το, μου λέει, θα το κάνω εγώ, δεν το θέλω, μου λέει. Δηλαδή, σε παγίδι με τον τρόπο ότι είναι πάμπλουτη. Και κάποια στιγμή εκεί που ξαφνικά σε φνηδιά και σου λέει: δώσ' μου 20.000 γιατί θέλω με 30 αύριο και δεν τα έχω. Κάπως έτσι θα πάρει τα πρώτα λεφτά. Εμένα μου τα πήρε για να κάνει 10.000 εγγένεια στο κομμωτήριο. Και μετά μου σκάει το παραμύθι, μου λέει: έχεις 50.000. Λέω: έχω. Λέει: δώσ' μου με τα 30. Γιατί έχω μια κληρονομιά στην Ισπανία. Και θέλω να κάνω τα χαρτιά μεταφράσει και τέτοια. Και κράτα τα 20 μου λέει, πάνω σου δώσω μια μεζονέτα στο Πανόραμα. Λέω, και πώς θα σου τα δώσω εγώ τα λεφτά. Μου λέει, πού τι έχεις, μου λέει, θα μου λέει. Εγώ θέλω να έχω έναν άνθρωπο δικό μου διπλά, ένα φίλο μου. Αυτός να σου πάρει τρόικα, αφού κατ' οθόν και παίρνουν έτσι ανώδυνα τα χρήματα τον κόσμο.
Τους χρειάζεται η Τρόικα, τέτοιους χρειάζεται, δεν τους κλείνεις φυλακή. Εγώ σαν βλάκας πήγα και τα έδωσα. Τα 30. Τα 30 τι τα ήθελε, τα ήθελε. Τα έβγαλε, έκανε ένα απολογισμό εκεί πέρα, 7.000 ο ερμηνέας, 7 ο δικηγόρος, 7 ο... Τι τα ήθελε τώρα, τα ήθελε για να τα αρπάξει από την τσέπη σας. Ναι, αλλά έβγαλε ένα απολογισμό 30.000 για να πάει η Ισπανία να φέρει κάτι εκατομμύρια. Εσείς φάγατε το παραμύθι όμως. Ναι, πήγα και εγώ 2 φορές στην Ισπανία. Και όλοι πάμε μέσα στο αυτοκίνητο που θα τα κρύψουμε, τα εκατομμύρια. Κοίτα, σκαλά. Πήγατε και στην Ισπανία. Εντάξει, κάθε φορά που σου πει τα λεφτά σου, λέει, δώσ' μου 10, δώσ' μου 20, δώσ' μου 30. Και την Τετάρτη, Δευτέρα, την Πέμπτη, ξέρω εγώ, πάνω θα μου έρθουν με τα εκατομμύρια. Στο άλλο στούντιο έχουμε μια κυρία που δεν θέλει να δείξει το πρόσωπό της. 501. Μισό εκατομμύριο ευρώ. 501, για την ακρίβεια, 501. Να τη δούμε λίγο, να την ακούσουμε, γιατί δεν θα τη δούμε. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Τεντεφυλόπουλε. Και εσείς επιχειρηματίας, έτσι. Όχι ακριβώς. Όχι, όχι. Όχι, αλλά τι. Θύμα. Δηλώνεται ιδιότητα θύμα. Και πώς κατόρθωσαν να σπάρουμε μισό εκατομμύριο. Κοιτάξτε κύριε Δαντεφυλόπουλε, αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία που σε μια εκπομπή δεν μπορούμε να την αναλύσουμε. Εγώ θα σας πω περιληπτικά μερικά πράγματα για να καταλάβετε λίγο το προφίλ αυτών των ανθρώπων. Ναι, το κάνουμε και για να προσέχει ο κόσμος να μην γιατί είναι δύσκολη η κερία. Βεβαίως. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν το ύφος και την άνεση των ανθρώπων να πείθουν με έναν τρόπο μαγικό, μια ασύλληπτη ικανότητα, ειδικά η κυρία Κάλφα, γιατί ο κύριος Ξημεράκης είναι ένας αμόρφωτος που αμφιβάλλω να έχει τελειώσει και το δημοτικό. Όλα τα έκανε η κυρία Κάλφα, είχε μια ασύλληπτη ικανότητα να πείθει για την αλήθεια των λεγόμενων της και μια άριστη κοινωνική καλλιέργεια. Οπότε δεν μπορούσε να σου δημιουργήσει καμία αμφιβολία για αυτά που σου έλεγε. Προσπαθούσε μέσα από διάφορα γεγονότα, τώρα προσωπικά ένα γεγονός που δεν μπορώ να σας το αναφέρω, να σε προσεγγίζει με μεγάλη συμπάθεια, να αναπτύσσει θερμά και φιλικά αισθήματα απέναντι στους ανθρώπους που γνώριζε και μια απόλυτη οικειότητα και εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της. Έτσι σιγά σιγά έμπαινε στα σπίτια μας, γνώριζε τα παιδιά μας, μας έλεγε για αυτή τον πόνο της, για τη δική της ιστορία, πως έχασε το γιο της. Και έτσι κατάφερε σιγά σιγά να μας πείσει, να της δίνουμε μεγάλα χρηματικά ποσά, γιατί έφερνε πάντα σαν δικαιολογία ότι επειδή είχε χάσει το γιο της, έχασε κάποιες ημερομηνίες και πάντα έβαζε μπροστά αυτό το γεγονός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, εγώ το έχω βιώσει στη δική μου οικογένεια. Στην κηδεία ζητάει δανεικά. Μια μάνα να βάζει μπροστά. Κοιτάξτε, τα καταλαβαίνω αυτά που λέτε, αλλά επειδή φαίνεστε ένας μορφωμένος άνθρωπος, πώς κατόρθωσαν εκείνος αγράμματος και η κυρία με την κοινωνικότητά της να σας εξαπατήσουν τόσο και εύκολα, γιατί δεν δώσατε 10 ευρώ, δεν δώσατε 1.000, δώσατε 10.000. Κοιτάξτε, κύριε. Μισό εκατομμύριο δώσατε. Θέλω να πω πώς ακριβώς ήταν αυτό. Εάν βάζαμε φαγητό εδώ όσο τρώγαμε όλοι μαζί, αυτό το τρώγε μόνος. Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Το κρέας το τρώγε πάντα έτσι. Αυτό που λέει η κυρία είναι πολύ αμόρφωτο. Δεν είναι μόνο αυτό. Μισές ώρες περνάει. Αυτό είναι εις βάρος σας. Μισές ώρες το 24ωρο τρώει και σ' άλλες είναι στην τουαλέτα. Απλά έχει πιστόλι. Είναι πιστολάς και το παίζει μπροστά της. Και λες στον αστυνόμο, έχει πιστόλι, ο προφορή πήγε πιάστον. Έχω πάει 100 φάσεις. Γεια, συνεχίστε κυρία μου. Κοιτάξτε, όπως σας είπα κύριε Τριανταφυλλόπουλε, αυτή η γυναίκα είχε μία ασύλληπτη ικανότητα. Πιστεύω ότι κι εσείς ακόμα, αν την είχατε γνωρίσει και είχε βρεθεί στο δρόμο σας, κι εσείς που είστε ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος, θα πέφτατε θύμα. Ναι, θεωρώ ότι είμαι βλάκας, αλλά στην και σίγουρα αρχή, θα όχι, είστε θύμα, πολύ αλλά έξυπνος άνθρωπος και αξιόλογος. Στην αρχή. Καλωσύνη σας. Κοιτάξτε, στην αρχή πήρε. Έκανα μισό εκατομμύριο και για μένα, έτσι να τελειώνουμε. Τώρα πια όχι, τα έχει Κάλφα κάπου κρυμμένα. Αν μπορείτε να τα βρείτε, να τα μοιραστούμε. Να σας πω, σας πήρε όλο το ποσό ή. Όχι, κοιτάξτε, στην αρχή πήρε ένα αρκετά μεγάλο ποσό.
Και μετά, θα σας το πω έτσι απλά, εντός εισαγωγικών, μας εγκλώβιζε. Μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό και μας έλεγε ότι αν δεν δώσετε άλλα χρήματα, δεν θα πάρετε πίσω και αυτά που έχετε δώσει. Και να φανταστείτε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ότι τα χρήματα εμάς τα πήρε σε διάστημα 2 μηνών. Και μετά, όταν καταλάβαμε εμείς τι άνθρωπος είναι και σταματήσαμε να της δίνουμε χρήματα, για λίγο καιρό μας έκανε ακόμα παρέα, αλλά μετά άρχισε να μας απομακρύνει. Έχει δύο μαζί εδώ, χάσετε 800.000. Ναι. Τίποτα, ψηλά πράγματα. Έβρισκε πάντα ένα θύμα όταν καταλάβαινε ότι δεν υπάρχει περιθώριο να πάρουμε από αυτούς τους ανθρώπους άλλα χρήματα. Έβρισκε κάποιο άλλο θύμα. Ήδη μετά από εμάς είναι μια άλλη οικογένεια με πιο μεγάλο ποσό από εμάς. Επειδή κλείνουμε την εκπομπή, τι συμβουλεύετε τον κόσμο που μας παρακολουθεί? Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Αυτό είναι ο λόγος που δεν το παρουσιάζουμε γιατί βοηθάμε να πάρουμε πίσω τα χρήματα. Τώρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σας πω εγώ προσωπικά το δικό μου πρόβλημα, ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό. Εγώ προσωπικά και ο σύζυγός μου τώρα δεν έχουμε εμπιστοσύνη ούτε ο ένας τον άλλον. Ναι. Θα σας το πω έτσι απλά. Σωστά, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, διότι δεν πρέπει να μετατρέπεται μια τέτοια... Ο ένας τον άλλον, σας το λέω εντός εισαγωγικών, δηλαδή... Δυσάρεστη εμπειρία να μετατρέπεται σε δηλητήριο εναντίον της κοινωνικότητάς μας και του εαυτού μας, δεν είναι σωστό. Δεν σημαίνει επειδή ένας σας εξαπάτησε ότι είναι όλοι απατεώνες, απλά... Υπάρχουν τρόποι να διακρίνεις τον απατεώνα από έναν καλοπροαίρετο άνθρωπο. Κοιτάξτε, υπάρχουν φίλτρα. Τώρα, όταν πάθει κανείς, πρέπει, δηλαδή, όπως λέει και η παροιμία, πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Τώρα, βέβαια, ο αδελφός μου να έρθει να μου ζητήσει ιδανικά, δεν θα του δώσω μετά από αυτό που έχουμε πάθει, καταλαβαίνω. Τι να σας πω. Παρόλο ότι έχω ευχαίρεια λόγω, το μυαλό μου έχει πάθει νοστασία από αυτό το συγκλονισμό και από αυτή την ψυχοσωματικο-οικονομική καθίζηση που έχουμε πάθει. Έχουμε χάσει την καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, χρειαζόμαστε γιατρούς για να συνέλθουμε, να μας στηρίξουν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα οικονομική για να αποκτήσουμε αυτή τη στήριξη. Όταν τους πλησίασα, μου είπαν ότι είναι κληρονόμοι μιας τεράστιας περιουσίας, μιας θείας της Ελληνοεβραίας, η οποία είχε τεράστια περιουσία και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και μάλιστα μία έκταση που βέβαια μέσα σε όλες συμπεριλαμβανόταν περίπου 50 στρεμμάτων, και ήθελαν να το μετατρέψουν σε ένα ίδρυμα προστασίας παιδιών. Μόνο 50 παιδιών και ούτε ένα περισσότερο. Μεταγενέστερα ήρθαν περισσότερο σε επαφή μαζί μας. Μαζί μου μάλλον δημιούργησαν σχέσεις κοινωνικές, προσπαθούσαν κατά το δυνατό να μας ευαισθητοποιήσουν, πράγμα που κατάφεραν, και με αυτή, τέλος πάντων, πώς να την πω, προσέγγιση, μας έκαναν κοινωνούς της όλης δραστηριότητας κοινωνικής και που ήθελαν να αναπτύξουν για να ανακουφίσουν ανθρώπους. Δηλαδή τι σας έλεγαν και σας έπεισαν να γίνετε και εσείς κοινωνοί? Μας έπεισαν απλούστατα με το γεγονός ότι είμαστε κι εμείς λίγο ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι από διάφορα γεγονότα στη διαδρομή, και πλησιάζουμε πάντα τον συνάνθρωπό μας και ιδιαίτερα τα παιδιά για να ανακουφίσουμε δυστυχίες. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν αυτή την ψυχολογική κατάστασή μας, μας δημιούργησαν αφεμάξεις, απεδείχθησαν ότι είναι αδίστακτοι άνθρωποι, σκληροί, άπλιστοι, χωρίς όρια, χωρίς ευαισθησίες παρά μόνο. Όλο αυτό ήταν ένα παραμύθι, γιατί πράγματι υπήρχε μια κληρονομιά η οποία όμως δεν τους ανήκε. Αναφορά στην ίδρυση αυτού του φορέα συνοδευόταν από πολλά κλάματα. Ήταν τόσο πολύ συγκινημένη που δεν σου άφηνε περιθώρια η κυρία Κάλφα να σκεφτείς κάτι άλλο. Και με όλες τις ψυχολογικές σου δυνάμεις ήθελες να συνεισφέρεις και εσύ, που πιθανόν να μην είχες μία δεκάρα, σε αυτή την ίδρυση του Ιδρύματος, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εποχές που βλέπουμε ότι όλος ο κόσμος έχει ανάγκη και πρέπει να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε παιδιά που λιγοθυμούν μέσα στα σχολεία.
Η κυρία Κάλφα στην αρχή μου είχε ζητήσει ένα μικρό ποσό, πράγμα που αμέσως της έδωσα, με την υπόσχεση ότι μόλις έπαιρνε τα πρώτα χρήματα από αυτή την κληρονομιά θα μου τα επέστρεφε. Όχι μόνο δεν μου τα επέστρεψε, αλλά την επόμενη φορά μου ζήτησε ακόμη περισσότερα και ακόμη περισσότερα και αυτό συνεχιζόταν επί πολύ διάστημα και πάντα συνοδευόμενα από κλάματα, πάντα συνοδευόμενα από μεγάλη δυστυχία και πολλές φορές ερχόταν και σε αντίθεση με τον σύζυγό του, τον κύριο Ξημεράκη, ότι δήθεν χρησιμοποιούν για αυτό το ίδρυμα, για την ίδρυση αυτού του ιδρύματος, πάμπολα λεφτά και ότι τελικά θα μείνουν αυτοί στον δρόμο. Το τροχαίο του παιδιού της, που βέβαια δεν το έζησα εγώ και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι η αλήθεια και πώς έγινε αυτό το τροχαίο. Ξέρω όμως ότι απεριόριστα η κυρία Κάλφα αναφερόταν σε αυτό το ώστε να μπορέσει να μας ευαισθητοποιήσει σε τέτοιο σημείο που να μας να μην μας αφήνει, να μην μου αφήνει εμένα τουλάχιστον περιθώρια να έχω να μπορώ να κάνω μια διαφορετική σκέψη. Πάθαινα αναστασία, πάθαινα μια ψυχολογική καθίζηση με τον τρόπο που μου τα σέρβιρε όλα αυτά η κυρία Κάλφα και αν τυχόν υπήρχε μια αντίθετη γνώμη ή κάποια ερώτηση σχετικά με αυτό, η κυρία Κάλφα αυτόματα ανελύεται σε δάκρυα και δεν σου άφηνε περιθώρια πια να σκεφτείς τίποτα περισσότερο παρά μόνο ότι πράγματι ήταν μια αλήθεια και είχε τόσο πολύ η γυναίκα. Υποφέρει από αυτή τη σκέψη και το ένα το παιδί ήθελε να τα κάνει 50 και να τα βοηθάει συνέχεια. Και κοντά σε αυτήν έπρεπε να είμαστε και εμείς ούτως ώστε να το περιφρουρήσουμε μήπως τυχόν μπουν άλλοι άνθρωποι μέσα και παρεκκλίνει του σκοπού για τον οποίο θα ξεκινούσε. Την πίστη και χωρίς καμία πονηρία και καμία ιδιαίτερη σκέψη γιατί ήταν τόσο πιεστική η γυναίκα και τόσο μας έπειθε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πήγανε στα πλοκάμια της, τόσο πολύ μας έπειθε που δεν είχαμε περιθώρια να αντισταθούμε. Ταξίδια συνεχόμενα εις την αυτή. Στην Ισπανία. Πράγμα που δεν ξέρω αν πραγματοποιούνται εκτός ή αν πηγαίνανε σε καμιά κρουαζιέρα και γυρίζανε γιατί εκ των υστέρων έμαθα ότι έχουν απαγόρευση εξόδου. Επίσης κάτι που μου έκανε εντύπωση ότι όλα αυτά τα ταξίδια τα έκαναν ατμοπλοϊκός και όχι αεροπορικός. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι. Ίσως γιατί υπήρχε απαγόρευση εξόδου και με διάφορους τρόπους κατάφερνα να πείθουν ανθρώπους να τους παίρνουν με το καράβι είτε με άλλο όνομα είτε συνοδευόμενοι από άλλους ανθρώπους και τα εισιτήρια εξεδίδοντος σε άλλα ονόματα. Αυτά εκ των υστέρων βέβαια τα έμαθα, εκ των υστέρων είδα ότι ήταν μια μελετημένη απάτη, πολύ ωραία απάτη και μας εξουθένωσε, μας ισοπαίδωσε όλους. Είναι αδίστακτη. Είναι άνθρωποι μεθοδικοί στην απάτη και λέω ότι δεν περιορίζονται μόνο στις γνώσεις τις δικές τους, αλλά τα τυχόν χρήματα που εισπράττουν από τον ένα και τον άλλο, αλλά θα αναφερθώ μόνο στα δικά μου χρήματα, πιστεύω ότι γίνονται διαφθορείς όλου του συστήματος του κράτους, διαφθορείς συνειδήσεων. Οπότε δεν νομίζω ότι μόνοι τους συνεργούν, αλλά συμπεριλαμβάνονται και άνθρωποι από άλλους τομείς που έχουν τη δύναμη, γιατί κάθε φορά έλεγα «Έρε, έχουμε ανθρώπους εμείς να μας προστατεύσουν». Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάζεται να εξαγοράζει τις ποινές αυτές και σε 5, σε 10 ή σε ένα μήνα να είναι έξω. Για να βγει κανείς έξω, έχουν οριστεί βέβαια τα χρηματικά ποσά που πρέπει να πληρώσουν και έχουν βρει τους διαδρόμους που μπορούν να τα δίδουν τα λεφτά που εισπράττουν, που είναι βέβαια πληθώρα χρημάτων, έτσι, μεγάλα ποσά, και έχουν τη δυνατότητα να διαφθείρουν συνειδήσεις ανθρώπων που κατέχουν θέσεις, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να τους εξυπηρετούν βέβαια με αμοιβή. Αυτά θέλω να τα καταθέσω ενώπιον όλων των αρχών, στην προστασία του πολίτη, στους εισαγγελείς και σε όλους τους δικαστικούς φορείς, ούτως ώστε να ερευνηθεί από τη βάση
η υπόθεση και να δικαιωθούμε. Λοιπόν, ήταν οι μαρτυρίες ορισμένων από τα θύματα του ζευγαριού. Πάντως, όπως ακούσατε κι εσείς, η μία καταγγέλουσα ηλικιωμένη ανέφερε ότι οι αρχές δεν άγγιζαν το ζευγάρι επί σειρά ετών, παρά το γεγονός ότι είχαν εκδοθεί εις βάρος τους αρκετές καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν ξέρω αν αυτό σας προκαλεί εντύπωση, πάντως καταδεικνύει για μία ακόμα φορά την αναλγησία της ελληνικής δικαιοσύνης. Θα αλλάξουμε όμως τώρα κλίμα και θα πάμε στον καιρό. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν μας τα έκανε μουσκεμα. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και σε πολλές περιπτώσεις χαλαζόπτωση. Όσον αφορά όμως τους αγρότες, και αυτοί είδαν την σοδειά τους να καταστρέφεται. Θα πάμε τώρα στους αγρότες της Φθιώτιδας. Εκεί είχαν σπείρει βαμβάκι και καλαμπόκι και μέσα σε λίγα 24 ώρα είδαν τη σπορά τους να καταστρέφονται. Να καταστρέφεται κάτι το οποίο θα υπήρχε ένα δυσβάσταχτο κόστος για αυτούς να ξαναρχίσουν μία νέα σπορά. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει για καιρικές καταστροφές ό,τι έχει προηγηθεί της 15ης Μαΐου. Και στην κάμερα του ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας μίλησε και ο πρόεδρος των αγροτών, ο κύριος Δημήτρης Δημογιάννης, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχουμε κάνει έτοιμα στον ΕΛΓΑ να αλλάξει αυτή η νομοθεσία, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Πάμε να το δούμε. Μουσκέματα έκανε ο καιρός για τους αγρότες της Φθιώτιδας. Στον κάμπο της Λαμίας εκατοντάδες στρέμματα πλημμύρισαν, ενώ τις πληγές τους μετρούν καλλιεργητές στα δυτικά του νομού αλλά και στον Δομοκό. Χωράφια με βαμβάκι και καλαμπόκι που μόλις είχαν σπαρθεί καταστράφηκαν και οι παραγωγοί δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος μιας νέας σποράς. Το οξύμορο της υπόθεσης όμως είναι ότι ενώ ΕΛΓΑ απαιτεί υποχρεωτική ασφάλιση της καλλιέργειας, αποζημιώνει μόνο για καταστροφές μετά τις 15 Μαΐου. Ο πρόεδρος των αγροτών Δημήτρης Δημογιάννης αναφέρει ότι παρότι έχει τεθεί αίτημα να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ εδώ και χρόνια, δεν έχει ικανοποιηθεί. Είχαμε μια έντονη βροχόπτωση στην περιοχή μας, ίσως πρωτόγνωρη για τα δεδομένα τα δικά μας εδώ. Προκάλεσε αρκετές ζημιές στις καλλιέργειες, κάποια προϊόντα που είχαν σπαρθεί όπως το βαμπάκι και καλαμπόκι. Σε κάποιες περιοχές η ορμή των νερών χάλασε τα κτήματα και επίσης προς τα κάτω, εκεί που τα νερά συγκεντρώθηκαν στο τέλος, έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Αρκετά φαινόμενα, σύν το γεγονός ότι είχαν κοπεί και κάποια τριφύλια χόρτο αυτή την εποχή, τα οποία βέβαια καταστράφηκαν. Ζητήσαμε ενεργοποίηση του ΕΛΓΑ από το πρωί σήμερα. Δυστυχώς η απάντηση ήταν αρνητική, γιατί ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει μετά τις 15 Μαΐου βάσει κανονισμού. Και προσέξτε τι γίνεται τώρα. Έναν κανονισμό που εδώ και 4 χρόνια παλεύουμε να τον αλλάξουμε. Ήρθαμε σε επαφή με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ στην Αθήνα, με τον αντιπρόεδρο, τον Αργύρη τον Ποτό, ο οποίος δεν ήξερε τίποτα για το πότε ισχύει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Έκανε κάποιες ενέργειες ο κύριος Μποτός, αναμένουμε να μας δώσει απάντηση, αλλά αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι δυστυχώς αυτές οι αλλαγές δεν έχουν περάσει ακόμα ΦΕΚ. Εάν ισχύσουν αναδρομικά, θα το δούμε, θα το ξέρουμε μέχρι το βράδυ. Καλό όμως είναι, όσοι αγρότες έχουν πάθει ζημιά και νομίζουν ότι πρέπει να πάνε στον ΕΛΓΑ, να πάνε να ενεργοποιήσουν τον ΕΛΓΑ για να έρθει στα χωράφια τους για εκτιμήσεις. Ποιες περιοχές ακριβώς είναι η περιοχή Σταυρού, χωράφια επικλινή, είναι στην περιοχή Μοσχοχωρίου κόμματος που συγκεντρώθηκαν τα νερά και επίσης είναι διάσπαρτα και δυτική Φθιώτιδα υπάρχουν θέματα, περισσότερο στην δυτική Φθιώτιδα είναι και τα τριφύλια, έτσι, που κάποιοι αγρότες είχαν κόψει τριφύλια. Δεν προλαβαίνουν αυτή την καλλιεργητική περίοδο αυτή. Κοιτάξτε, τώρα δεν είναι μόνο να προλάβεις την καλλιεργητική περίοδο, γιατί υπάρχουν και κτήματα που έχουν, που θέλουν χωματουργικές παρεμβάσεις μέσα. Γιατί η ορμή των νερών έχει χαλάσει και τα κτήματα. Πέραν αυτού, η επανασπορά του οποιοδήποτε προϊόντος έχει ένα κόστος καλλιέργειας που στις συνθήκες που ζούμε τώρα οι αγρότες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Σας έχουμε τώρα κάποιες ευχάριστες ειδήσεις. Οι ειδήσεις αυτές αφορούν τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΜ.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λοιπόν, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να θεωρήσουν τα βιβλιάρια τους, τώρα με μια νέα νομοθεσία μπορούν να το κάνουν. Αυτό όμως μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν χρέη κάτω των 12.000 ευρώ. Κάτι είναι και αυτό για αρχή. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Αντιπρόσωποι του ελληνικού εμπορίου από όλη την επικράτεια και από όλους τους κλάδους συζήτησαν, προβληματίστηκαν, κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά με τα οξυμένα προβλήματα της αγοράς και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις και αναζήτησαν προτάσεις για λύσεις κατά τη διάρκεια του τρίτου συνεδρίου της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 25, 26 και 27 Απριλίου με τη συμμετοχή 220 αντιπροσώπων από όλες τις ομοσπονδίες και τους εμπορικούς συλλόγους της χώρας. Το συνέδριο της ΕΣΕΕ έληξε χθες Κυριακή και αποφασίστηκε με τροποποίηση του κατσατικού. Η ΕΣΕΕ αλλάζει, διευρύνεται, κάνει κάλεσμα σε άλλες επαγγελματικές ομάδες εκτός των εμπόρων. Ζητάμε επαγγελματίες να ενταχθούν στη τάξη μας ώστε να γίνει πιο δυνατή η φωνή και η διεκδίκησή μας. Προβλέπουμε να έρθουν στις τάξεις μας σωματεία όπως αυτά των ταξιδιδών, των αυτοκινητιστών, των εκτελονιστών, γενικότερα πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι είναι στην παροχή υπηρεσιών. Πέρα από αυτό, στο συνέδριο συζητήθηκαν θέματα όπως το πού πάει το εμπόριο την επόμενη μέρα, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των προβλημάτων που έχουμε. Και από εκεί και πέρα νέες τάσεις για το εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και όλες αυτές οι νέες μορφές εμπορίου που υπάρχουν σήμερα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχθηκε σοβαρός προβληματισμός σχετικά με τη στρατηγική της οργάνωσης που θα ακολουθηθούν τα επόμενα χρόνια και με δεδομένο ότι η φετινή Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ ήταν και καταστατική, ψηφίστηκε και το νέο καταστατικό της Νομοσπονδίας. Η μεγάλη είδηση, ωστόσο, αφορούσε τους χτυπημένους από την οικονομική κρίση επαγγελματίες που βρέθηκαν λόγω λειξιπρόθεσμων οφειλών εκτός του ασφαλιστικού τους φορέα, του ΟΑΕ. Πέρα από το καταστατικό συνέδριο, υπήρχε και η Γενική Συνέλευση, στην οποία συζητήθηκαν τα θέματα που μας απασχολούν. Και μάλιστα το νέο είναι ότι ο ΑΕ, το ταμείο μας, το πρώην ΤΕΒΕ και τα ΑΕ, θα βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία κατόπιν πιέσεώ μας για οποιαδήποτε οφειλή κάτω των 12.000 ευρώ θα μπορεί να σφραγίσει, να θεωρήσει τα ασφαλιστικά μας βιβλιάρια. Αυτό έγινε κατόπιν μιας δικαστικής απόφασης που πάρθηκε στην Πάτρα και στην οποία δέχτηκε το δικαστήριο να θεωρηθούν τα βιβλιάρια, τα ασφαλιστικά ανθρώπων οποίοι οφείλαν μέχρι 12.000 ευρώ, οπότε αυτό φαντάζομαι ότι θα γενικευθεί πλέον και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Περιμένουμε την επίσημη απόφαση του ΑΕΗ, η οποία είναι να εκδοθεί από μέρα σε μέρα. Μεταφερόμαστε τώρα στον χώρο της εκπαίδευσης και εκεί από το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν στο νέο σχολείο αλλά και το My School. Το νέο σχολείο αφορά κάποιες αλλαγές στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, ενώ το My School είναι ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο το οποίο θα φέρει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές, σε τι θα βοηθήσουν και σε τι όχι, θα τις δούμε τώρα από το ρεπορτάζ του Ένα Channel Καβάλας. Το νέο σχολείο και το My School είναι οι δύο πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που εισάγονται στο χώρο της εκπαίδευσης από το Σεπτέμβριο, με τη μεν πρώτη να αφορά σε αλλαγές σε δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο και τη δε δεύτερη να αποτελεί ένα καινοτόμο πανευρωπαϊκό εργαλείο για όλα τα επίπεδα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις 5 αντί στις 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και τα μαθήματα θα τελειώνουν στις 15 Ιουνίου για τα δημοτικά σχολεία, στις 31 Μαΐου για τα γυμνάσια και την πρώτη και δεύτερη τάξη του Λυκείου, ενώ στις 21 Μαΐου για την τρίτη Λυκείου λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων. Όταν λέει το Υπουργείο θέλω να μεγαλώσει η σχολική χρονιά, πρέπει 5 Σεπτεμβρίου που λέει 6 Σεπτεμβρίου να γίνει αγιασμός, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, έτσι κι αλλιώς η εκπαιδευτική είναι στα σχολεία, να έχει φροντίσει, να έρθει όλο το προσωπικό. Εμείς, ο επόμενος από μένα, να το πω και αυτό, θα είναι από το καλοκαίρι εδώ, που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ο προγραμματισμός, να δούμε τις ανάγκες. Οι εγγραφές γίνονται από τον Ιούνιο, άρα ξέρουμε το Σεπτέμβριο τι αριθμό τμήματων θα έχουμε. Άρα όλα αυτά εδώ μπορούν όντως να οργανωθούν το καλοκαίρι. Το θέμα είναι το Υπουργείο, όταν πιάνουμε Οκτώβριο, πιάνουμε Νοέμβριο και καμιά φορά και Δεκέμβριο και ακόμα
στέλνει εκπαιδευτικούς, τότε δεν μας πείθει. Το MySchool είναι το νέο ηλεκτρονικό χρονοδιάγραμμα διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά και ένα βασικό εργαλείο που θα βοηθήσει τον προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσω του MySchool, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φιλοδοξεί να χτυπήσει τη γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και να προχωρήσει τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων ανθρωπίνων και μη, με παράλληλη αύξηση της διαφάνειας. Το MySchool εδώ και μισό χρόνο και παραπάνω εφαρμόζεται πλήρως. Ξεκίνησε δοκιμαστικά, είναι δηλαδή σαν να λέμε ο Big Brother στην εκπαίδευση, φαίνονται τα πάντα. Δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτε. Από το πόσες ώρες εργάζεται ο καθένας, πού τις εργάζεται, εν πάση περιπτώσει δεν το βλέπω κατά ανάγκη αρνητικό. Επιτέλους θα έπρεπε να μπει μία τάξη στο θέμα αυτό εδώ. Όντως, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αν το δούμε από τη θετική πλευρά. Το νέο χρονοδιάγραμμα για τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού στην εκπαίδευση συνίσταται στα δύο βήματα, σύμφωνα με όσα μελετά το Υπουργείο. Πρώτον, όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διορισμοί, μεταθέσεις, συνταξιοδοτήσεις και αποσπάσεις θα γίνονται στο εξής Μάιο και Ιούνιο. Στη συνέχεια, οι περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών. Από την 1η έως και τις 10 Ιουλίου, που ξεκινούν οι άδειες, θα γίνονται οι τοποθετήσεις. Την ίδια περίοδο θα γίνονται οι κατανομές των ωρών αναεκπαιδευτικό, προτού δηλαδή δοθούν οι άδειες. Δεύτερον, οι άδειες ουσιαστικά θα ξεκινούν μετά τις 10 Ιουλίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές. Ότι μπαίνουμε σε δύο μέρες στο Μάιο και όπως ξέρετε Μάιος και Ιούνιος είναι όλα τα πράγματα που γίνονται, που κορυφώνονται στην εκπαίδευση, συμβαίνει και αυτό εδώ. Για το θέμα του μεγαλώματος της διδακτικής σχολικής χρονιάς, εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι το εξής, ότι πρέπει το Υπουργείο μας να μην μείνει στα λόγια. Συμφωνώ ότι χάνονται οι μέρες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Όμως λέω ότι θα πρέπει να πείσει το Υπουργείο μας. Σε λίγες μέρες θα έχουμε εκλογές και χάνονται Παρασκευές και Δευτέρες χωρίς να το ζητήσουμε εμείς. Στα σχολεία στείνονται κάλπες και στείνονται σε μερικά σχολεία, όχι σε όλα. Δεν βλέπω γιατί πρέπει τα σχολεία τα οποία δεν είναι εκλογικά κέντρα να μην κάνουν μάθημα. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι κάλπες που μπορούν να στηθούν Σάββατο πρωί ή Παρασκευή απόγευμα, γιατί οι δημοτικοί υπάλληλοι που απασχολούνται παίρνουν εκλογικό επίδομα. Γιατί πρέπει από την Παρασκευή το πρωί να κλείσουν τα σχολεία και ακόμα Κυριακή βράδυ με το που γίνεται η καταμέτρηση δεν μπορούν να πάνε σε μια άκρη οι κάλπες, δεν μπορούν να πάνε σε μια άκρη τα χαρτιά, να μπει η καθαρίστρια να καθαρίσει, άντε να χαθεί και μία ώρα το πρωί της Δευτέρας, αν κάτι δεν έχει τακτοποιηθεί. Εγώ προσωπικά δεν πείθομαι ότι το Υπουργείο τόσο πολύ θέλει να αυξήσει τη διδακτική σχολική χρονιά, όταν δεν μπορεί να συνεργαστεί με το άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών, και να πούν τέρμα ρε παιδιά αυτά τα πράγματα. Τι θα πει Παρασκευή Δευτέρα, Παρασκευή Δευτέρα, απανοτές εκλογές να κλείνουν τα σχολεία 4 ημέρες. Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι γνωστός επιχειρηματίας στην Αλεξανδρούπολη έπεσε νεκρός από τις σφαίρες δραστών το πρωί της Δευτέρας, όταν έβγαινε από το σπίτι του για να πάει στην δουλειά του. Ο ένας εκ των δύο δραστών, αφού διαπληκτίστηκε με τον επιχειρηματία, τράβηξε πιστόλι και αφαίρεσε την ζωή του άτυχου άνδρα, παίρνοντας μαζί του και το χαρτοφύλακα που είχε. Θα περάσουμε να δούμε το βίντεο και θα επιστρέψουμε με κάποια άλλα θέματα που πιστεύουμε ότι θα σας αρέσουν. Μάλιστα, δεν το έχουμε το βίντεο, οπότε θα πάμε παρακάτω. Θα πάμε σε μία δήλωση. Με μία δήλωση όμως, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να γίνουμε επιχειρηματίες. Την έναρξη λοιπόν εργασιών νέων επιχειρήσεων, χωρίς την παρέμβαση του Δημοσίου, δρομολογεί νομοσχέδιο που κατέθεσε στην Βουλή το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βρίσκοντας έτσι απόλυτα σύμφωνο τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς η παράκαμψη της γραφειοκρατίας αποτελούσε αίτημα χρόνων. Από την άλλη, βέβαια, ο διαμεσολαβητικός ρόλος που επιθυμούσαν να έχουν επιμελητήρια της χώρας παραμένει σε εκκρεμότητα, θέμα για το οποίο προκλήθηκε
ακολουθήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων με κορυφαίο θέμα και τη διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της συνδρομής των μελών τους. Θα περάσουμε τώρα να δούμε αυτό το βίντεο, πώς με μία δήλωση μπορούμε να γίνουμε επιχειρηματίες. Όραση, γραφικές τέχνες, εκτυπώσεις. Σας πω ότι τα βίντεό μου με σνομπάρουν λίγο σήμερα. Εντάξει, έχουμε πει στις ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Αλλά εγώ τώρα θα σας πάω σε ένα βίντεο το οποίο σταυρώνουμε δαχτυλάκια όλοι μαζί και ελπίζουμε να παίξει. Το οποίο είναι μια ταινία μικρού μήκους. Και το ηθικό δίδαγμα που μας δίνει είναι ότι μην κρίνεις χωρίς να βλέπεις πρώτα όχι μόνο με τα μάτια σου, αλλά και με τα μάτια της ψυχής σου. Ελπίζουμε να σας αρέσει και πάμε να το δούμε. Πού είναι ρε παιδί μου, ε, μου κρατάς μου τώρα, ρε. Πού είσαι, ρε, πού το αγόρι μου, ρε. Ε, για, έρνα, έρνα, έρνα. Για να σε δω, για να σε δω, για να σε δω, λίγο. Για να δω, κάτι να σε δω εγώ. Πω, 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 λεβέντης είσαι, ρε. Ε, ποιος είναι ο πιο όμορφος εδώ μέσα, εσύ. Κούκλος είσαι, ρε, κούκλος είσαι. Έλα, έλα, άντε, άντε, έλα. Για να δω, ρε, τι στήσεις εδώ, για να δω. Ας εδώ σε ένα. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού πας να φύγεις, ρε, πού πας. Έλα σε εδώ. Στο διάλο. Φιλέ, παίζει μπάλα. Όχι. Έλα ρε Νικό, έλα ρε αγόρι μου. Σκάρτο το εμπόρευμα. Ε, όχι, όχι όλο ρε, αλλά σου έχω μια επιστροφή.
Εντάξει, ναι. Όποτε θες. Θα στο έχω έτοιμο, ναι. Τι θέλει ο φίλος μου? Αυτός πόσο κάνει? Αυτός είναι ακριβώς. 500 ευρώ. Έχω και με 200. Να ρίξω μια ματιά. Ρίξε όσες θες. Άστα αυτό. Έχει πρόβλημα στο πόδι. Αυτό θέλω. Αυτό είναι κουτσό. Άχρηστο. Θα σας δώσω όσα έχω. Άκουσε, αγόρι μου. Δεν είναι καλή αγορά. Ούτε να παίξεις μαζί του μπορείς, ούτε να τρέψεις. Δεν θα μπορώ. Εντάξει, λοιπόν. Αυτό θέλεις, αυτό θα πάρεις. Αυτή λοιπόν ήταν και η ταινία μικρού μήκους. Καλό θα είναι να μην απομονώνουμε την διαφορετικότητα, αλλά να την αγκαλιάζουμε και να την ενσωματώνουμε στην κοινωνία μας. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, παρά τα μικρά ευτράπελα που είχαμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ φυσικά, στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμένα και τον Ανέστη, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.